Μικροοικονομική ελαστικότητα ζήτησης και συνολικό έσοδο θα πάμε παρέα να δούμε ένα ερώτημα πολλαπλών επιλογών το οποίο σχετίζεται με το πώς εν τέλει επηρεάζεται το μέγεθος του συνολικού εσόδου που αποφέρει ένα προϊόν, ένα αγαθό, μία υπηρεσία από τις μεταβολές της τιμής του ανάλογα με το εάν η ζήτηση του συγκεκριμένου αγαθού είναι ελαστική, ανελαστική θα μπορούσαμε να βάλουμε στο παιχνίδι και την μοναδιαία ελαστική ζήτηση. Οπότε ε, πάμε να δούμε δύο ενδιαφέροντα σημεία, τα οποία μπορούμε να τα κρατήσουμε και βάσει των οποίων θα συνεχίσουμε και θα δούμε την ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Οπότε τι λέμε εδώ πέρα, λέμε ότι όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική, όταν η ζήτηση ενός αγαθού, το σημειώσουμε τη λέξη ελαστική, είναι ελαστική, τι σημαίνει ζήτηση? Ότι ε, η ζητούμενη ποσότητα αντιδράει πιο έντονα σε σχέση με μια δεδομένη μεταβολή τη τιμή. Αλλάζει η τιμή και σε σχέση με αυτή τη μεταβολή τη τιμή ε, η επακολουθούμενη μεταβολή τη ζητούμενη ποσότητα είναι πιο έντονη. Δηλαδή, αν αλλάξει η τιμή 2%, έρχεται να αλλάξει η ζητούμενη ποσότητα. Ω αποτέλεσμα 4%. Εντάξει. Άρα, όταν η ζήτηση ενό αγαθού είναι ελαστική, τότε μία μεταβολή τη τιμή αυτού προ μία κατεύθυνση, άνοδο ή πτώση, οδηγεί σε μεταβολή των συνολικών εσόδων του προ την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτό να κρατήσουν. Προ την αντίθετη κατεύθυνση. Οι μεταβολέ ποιων πραγμάτων, οι μεταβολέ τη τιμή και των συνολικών εσόδων. Εδώ έχω το price, το P, και εδώ έχω το ταφάρ. Δηλαδή, η αύξηση της τιμής μειώνει τα συνολικά έσοδα, ενώ η μείωση της τιμής αυξάνει τα συνολικά έσοδα. Πότε όλα αυτά, όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ελαστική. Οπότε, πάμε στο τελείω ανάποδο, στο τελείω αντίθετο. Από την άλλη, όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, δηλαδή η ζητουμένη ποσότητα αντιδράει λιγότερο έντονα σε σχέση με μια συγκεκριμένη μεταβολή της τιμή, έστω μεταβάλλει τιμή 3% και έρχεται ως επακόλουθο να αλλάξει η ζητούμενη ποσότητα 1,5%. Ε? λιγότερο έντονα μεταβάλλει τη ζητούμενη ποσότητα σε σχέση με μια μεταβολή της τιμή. Οπότε, όταν η ζήτηση ενός αγαθού είναι ανελαστική, τότε μια συγκεκριμένη μεταβολή της τιμή αυτού προς μια κατεύθυνση οδηγεί σε μεταβολή των συνολικών εσόδων του προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή εδώ πέρα όπως κινείται η τιμή θα κινηθεί και το συνολικό έσοδο. Ναι, λοιπόν, δηλαδή η αύξηση τιμής αυξάνει τα συνολικά έσοδα, ενώ η μείωση τη τιμή μειώνει τα συνολικά έσοδα. Τι μεταβάλλεται προ την ίδια κατεύθυνση, πάλι εδώ πέρα ε, η τιμή και τα συνολικά έσοδα. Λοιπόν, υπάρχει, ξαναλέω παιδιά, και η μοναδιαία ελαστική ζήτηση. Ε, στη μοναδιαία ελαστική ζήτηση, οι όποιε μεταβολέ, να θυμάστε παιδιά, τη τιμή. Δεν επηρεάζουν το μέγεθο των συνολικών εσόδων, αλλά είναι κάτι το οποίο ε, σπάνια δίνεται ως η απάντηση που πρέπει να απαντήσουμε. Ε, ξαναλέω, όταν έχουμε μοναδία ελαστική ζήτηση, ναι, ή όποια μεταβολή τη τιμή δεν επηρεάζει το μέγεθο του συνολικού εσόδου. Λοιπόν, αλλά τα πιο βασικά νομίζω πρέπει να κρατήσουμε είναι αυτά εδώ τα πραγματάκια και πάμε στην ερώτηση πολλαπλών επιλογών. Εδώ μας ξεκαθαρίζει τι ζήτηση έχει το αγαθό έχει μια ελαστική ζήτηση. Οπότε, βάσει αυτών που είπαμε πριν, τι θα λέγαμε, βάζουμε ένα ωραίο τοξάκι εδώ πέρα, ε, οι μεταβολές της τιμής και του συνολικού εσόδου είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση και του συνολικού εσόδου είναι προς αντίθετη κατεύθυνση. Το ένα ανεβαίνει, το άλλο πέφτει. Το ένα πέφτει, το άλλο ανεβαίνει. Λοιπόν, προς αντίθετη κατεύθυνση. Οπότε, έχοντας κατά νου κάποιος αυτή την πληροφορία, προς την αντίθετη κατεύθυνση, Πια απάντηση, παιδιά, κινείται. Λοιπόν, η αύξηση τιμή μειώνει το συνολικό έσοδο. Αυτό ουσιαστικά είναι προς την αντίθετη κατεύθυνση. Ανεβαίνει το ένα, η τιμή Πέφτει το άλλο λοιπόν ε, παιδιά, το B και το D είναι ουσιαστικά τα ίδια. Το B και το D τα ίδια, και να γράψουμε το B και το D ισχύουν στην μοναδια μοναδιαία ελαστική ζήτηση αν θέλετε να το κρατήσετε, το B και το D ουσιαστικά συμπληρώνουν μια σκέψη, η οποία θέλετε να το δούμε, να το δούμε παιδιά. Αν θεωρήσουμε ότι τα συνολικά είσοδα, και το σβήνουμε μετά, είναι P όταν έχουμε μοναδία ελαστική ζήτηση, όπως ποσοστία αντιδράει η τιμή, αλλά τόσο θα αντιδράσει και η ζητούμενη ποσότητα. Οπότε, αν θεωρήσουμε ότι εδώ πέρα έχουμε μία άνοδο της τιμής έστω συν 20%, θα έρθει συν 20% να αντιδράσει προ τα κάτω, ενώ μου συζήτηση και η ζητούμενη ποσότητα. Οπότε εδώ έχουμε το αποτέλεσμα τη τιμή, το αποτέλεσμα τη ποσότητα. Το ένα ουσιαστικά σβήνει το άλλο. Το αποτέλεσμα τη τιμή και το αποτέλεσμα τη ποσότητα αντισταθμίζουν ακριβώ το ένα το άλλο. Δείτε το D μα λέει ακριβώ αυτό το πράγμα. Δηλαδή εδώ η άνοδο τη τιμή σπρώχνει μπροστά το ταφάρ 20%. Την ίδια στιγμή έρχεται η πτώση του Q να σπρώξει το ταφάρ προς τα πίσω. 20%, οπότε το ένα σβήνει το άλλο. Ε? Και εδώ έχουμε μια μηδενική μεταβολή ουσιαστικά ε, του ταφάρα. Εντάξει, Αυτό μηδενική, αυτό είναι ουσιαστικά η μοναδία ελαστική ζήτηση. Αλλά θα ήθελα να δούμε λίγο και το, το α. Ε, το α ουσιαστικά μα βάζει σε μια λογική. Δείτε το α, να έχουμε μια αύξηση τη τιμή. Οπότε έστω δίνουμε μια αύξηση τη τιμή, α πούμε 30%. Ξέρουμε ότι όταν ανεβαίνει η τιμή θα πέσει η ζητωμένη ποσότητα. Ναι, επειδή εδώ έχω ελαστική ζήτηση, η πτώση της ζητωμένης ποσότητας, η μεταβολή της ζητωμένης ποσότητας θα είναι πιο έντονη σε σχέση με τη μεταβολή της τιμής. Οπότε εδώ θα έχω μια πτώση μείον 40%. Εντάξει. Οπότε, αποτέλεσμα τιμής, αποτέλεσμα ποσότητας, ποιο είναι πιο ισχυρό, το αποτέλεσμα της ποσότητας. Ναι, το οποίο αποτέλεσμα της ποσότητας είναι πτωτικό. Άρα γι' αυτό θα πέσει το ταφάρ. Διαφορετικά λέμε, η άνοδος της τιμής σπρώχνει το ταφάρ μπροστά, το ανεβάζει 30%. Αλλά έρχεται μετά η πτώση του Q να σπρώξει προς τα πίσω το ταφάρ 40%. Οπότε, εν τέλει, τι θα υπερισχύσει από αυτά τα δύο, θα υπερισχύσει το προς τα πίσω. Γιατί είναι πιο έντονο το προς τα πίσω, το προς τα κάτω δηλαδή, σε σχέση με το προς τα πάνω. Οπότε, στο τέλος της ημέρας θα πέσει το ταφάρ. Δεν μας ενδιαφέρει πόσο θα πέσει, ας βάλουμε ότι θα πέσει, θα μειωθεί. Γιατί εδώ πέρα αυτό το πτωτικό είναι πιο ισχυρό από τον οδικό. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό ουσιαστικά περιγράφει η απάντηση α, απάντηση α, τι ακριβώς συμβαίνει στο συνολικό έσοδο ε, όταν ανεβαίνει η τιμή και έχω μία ελαστική ζήτηση. Εντάξει παιδιά, λοιπόν αλλιώς θυμόμαστε αυτή την πληροφορία και πορευόμαστε και βλέπουμε την προσυναντήθεια την κατεύθυνση. Δουλεύει η απαντή Α. Το ένα ανεβαίνει, το άλλο πέφτει προ την αντίθετη κατεύθυνση. Αυτά τα δύο. Εντάξει. Άρα σε αυτήν την ερωτσούλα απαντάμε το α.